Τρει μήνε έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί το σημείο εκείνο στο δικό δίκτυο των Μαυρατζέων, το οποίο έχει υποστεί κατάπτωση του πρανού. Ε, πριν τρει μήνε, ε, από απ τις τι βροχέ, ξεκόλλησε αυτό ο βράχο εδώ και έμεινε και ένα τεράστιο όγκο από πέτρα, ο οποίο είναι επικίνδυνο να πέσει και να έχουμε δυστύχημα. Εμείς το, το, το κάναμε θέμα, η περιφέρεια ήρθε, έφερε και ένα μηχανικό και έφερε και εργολάβο. Κάμανε ένα ανάχωμα εδώ πέρα όταν πέσω ο βράχος και περιμένουμε την άδεια από το δασαρχείο. Όταν ξαναπήρε, γιατί πέρα, πέρασε τώρα ένας μήνας και όταν πήρε την περιφέρεια μου είπαν οι άνθρωποι ότι ναι εντάξει, Περιμένουμε το ok από το δασαρχείο. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να κατάλαβω. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένας τεράστιος όγκος που άμα μπέσει αυτό το πράγμα, ελάτε να δείτε, εδώ κολλάμε πόσο ο εργολάβος θα έχει πρόσβαση στο βράχο. Δηλαδή, αν γίνει ένας δρόμος και πάνε και σπάσουν το βράχο για να μην απειλεί τον κόσμο που περνάει, δεν έπειτα ότι θα κατοχυρωθεί σαν αγροτικός δρόμος, θα ξαναεπενδυθεί από θάμνους. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάνουμε ζημιά. Αυτό τα λέω στο δασαρχείο. Λοιπόν, δεν είναι καλύτερα να μην έχουμε κανένα δυστύχημα και μετά... Αυτό υποτίθεται είναι για να είναι ένα, είναι ένα ανάγχωμα, ήρθαν οι άνθρωποι από την περιφέρεια μαζί με τον εργολάβο. Ο εργολάβος λοιπόν έβαλε προσωρινά να μην πέσει αυτός, αυτός ο τεράστιος όγκος εδώ, να το συγκρατήσει κατά κάποιο τρόπο που δεν πάει περιπτώσει και περιμένουν από το δασαρχείο την άδεια. Γιατί πήρα, άφησα να περάσει ένα μήνα και πήρα τηλέφωνο πάλι μέσα στην περιφέρεια και μου λέει: Πρόεδρε, περιμένουμε την έκθεση από το δασαρχείο. Τώρα δεν ξέρω πού κολλάμε. Γιατί εδώ πέρα δεν θα γίνει αγροτικό δρόμο, απλώ μία πρόσβαση να μπει το μηχάνημα να σπάσει το βράχο, να μην θρυνήσουμε κανέναν εδώ πέρα. Και μετά θα ξαναγίνει δάσο. Και εμεί είμαστε ευαίσθητοι με τα δάση. Επίση, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η τοπική κοινότητά μα είναι οι αγροτικοί δρόμοι. Εδώ και 7 χρόνια δεν έχουν καθαριστεί. Και βλέπετε τώρα με τι πυρκαγιέ τι γίνεται. Και θα ακούσουμε τι τηλεοράσει θα βγουν όλα τα συντονιστικά όργανα ότι είμαστε εντάξει για καταπολέμηση των πυρκαγιών. Δεν κάνουν όμω και μια βόλτα στου δρόμου να δούμε μπορεί το πυροσβεστικό όχημα να περάσει από του δρόμου. 7 χρόνια. Αρκετό, αρκετό. Αλλά 7 χρόνια. Φαντάζεστε ότι φτιάξαμε αγροτικό δίκτυο και δεν μπορεί να συντηρηθεί. Αυτό, αυτό είναι φοβερό πράγμα. Επίσης και μία αμαρτία με το τεχνικό πρόγραμμα. Για να μην γινόμαστε γραφικοί, κάθε χρόνο καλούμαστε να φτιάχνουμε τα τεχνικά προγράμματα. 15 χρόνια δεν έχει πάρει δραχμή ευρώ ε, η τοπική κοινότητα το Μαυρατζέων. Δεν ξέρω στα άλλα τα, τα δημοτικά διαμερίσματα. Αλλά είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Βέβαια ευθύνεται και η αντιπολίτευση εδώ. Γιατί όταν πάνε να πάρουν αποφάσεις για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος πρέπει να ρωτήσουν τον προϋπολογισμό και πώς διανέμεται ο προϋπολογισμός αυτός. Δηλαδή αναλογικά τα μικρά χωριά δεν έχουν μερίδα. Είναι απίστευτο, 15 χρόνια. Και αυτό δεν γινόταν επί Καποδίστρια.